Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση και μαζική η παρουσία πολιτών στο εορταστικό αντάμωμα κάλεσμα των συνοικιακών συλλόγων της πόλης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου. Αρκετοί σύλλογοι με τα εκθέματά τους, τα προϊόντα τους και φυσικά τα δικά τους εδέσματα βρέθηκαν στο Δημοτικό Κήπο όπου είχαν την ευκαιρία να πιούν, να φάνε, να χορέψουν και να γλεντήσουν με τους πολίτες της πόλης οι οποίοι έδειχναν να διασκεδάζουν με αυτή τη γιορτινή πρωτοβουλία των συλλόγων. Ωστόσο την παράσταση έκλεψαν τα χορευτικά τμήματα αποτελούμενα από τα κοριτσάκια της Δημοφέλειας που σε ρόλο cheerleader διασκέδασαν με τους χορούς τους το πολυπληθές κοινό. Είμαστε εδώ μαζεμένοι τώρα και ο Σύλλογος Αγίας Παρασκευής με όλους τους συνοικιακούς συλλόγους. Έχουμε αυτή τη συνάντηση εδώ την εορταστική. Θα χορέψει ο κάθε σύλλογος από ένα χορό που θα είναι ο κεντρικός χορός του συλλόγου και οι υπόλοιποι απ' έξω θα χορεύουν και αυτοί, δηλαδή σύνολο 6 χορούς. Έχουμε δέσματα εδώ που τα φτιάξαν οι κυρίες του συλλόγου και νικεράκια και μαρμελάδες τα οποία αυτά τα συμβολικό τίμημα έχουν. Ο σύλλογος ο δικός μας της Αγίας Παρασκευής εκτός από αυτά έχει και κοινωνικό πρόσωπο, μαζεύουμε τρόφιμα για τις άπορες οικογένειες της συνοικίας, προσφέραμε χρήματα στους γιατρούς του κόσμου για να εμβολιαστούν τα παιδάκια, στο κοινωνικό παντοπολείο και γενικά έχουμε μια δραστηριότητα η οποία για ένα σύλλογο γειτονιάς είναι πάρα πολύ καλή. Βεβαίως. Οι συνοικιακοί σύλλογοι συναποφασίσαμε να κάνουμε το σημερινό γλεντάκι εδώ πέρα στην πλατεία, προσφέροντας στον κόσμο διάφορα εδέσματα, πίτες, γλυκά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο ένα ευχάριστο διάλειμμα των ημερών. Βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος είναι στην πλατεία εδώ, ανταποκρίνονται οι καβαλιώτες στο δικό σας το κάλεσμα. Πιστεύετε ότι έτσι έρχονται πιο κοντά αυτές τις Άγιες Μέρες που συγγένουν ο κόσμος μεταξύ τους? Βέβαια, θεωρώ ότι το έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτό να συνυπάρξουμε και θα πετύχει. Θα έχετε και άλλες δράσεις κατά τη διάρκεια των εορτών, βλέπουμε εδώ τα περίπτερα. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις από την εορτά μας, να ακούμε τα κάβατα στη συνοικία μας, η παραμονή των πρωτοχρονιάς, θα κάνουμε ένα καφέ, να δώσουμε δωράκια στα παιδιά του συλλόγου και κάποια χρήματα που θα μαζευτούμε να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες από την γειτονιά μας. Παρόν και το νομαρχιακό τμήμα ατόμων με ειδικές ανάγκες εδώ, στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου, σήμερα ένα γλέντιτο συλλόγων. Πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε ανάμεσα στους πολίτες σε αυτό το εορταστικό κλίμα? Εντάξει, νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας να έρθουμε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια και του Δήμου και των συλλόγων που και αυτοί με τη σειρά τους προσπαθούν να σταθούν όρθιοι παρόλη την κρίση που υπάρχει. Ήρθαμε εδώ να τους δούμε από κοντά και να ψωνίσουμε και εμείς τα πράγματα τα οποία διαθέτουν για να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε οικονομικά. Ωστόσο, από εδώ πίσω βλέπουμε και τον μπαζάρ του πρώτου ειδικού σχολείου. Ναι. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά γενικότερα όλοι οι σύλλογοι εδώ πέρα, όλα τα οι δομές που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρία και αξίζουν συγχαρητήρια. Να ευχηθούμε με τη σειρά μας σε όλα τα άτομα με αναπηρία του νομού Καβάλας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις που γενικότερα αυτό το διάστημα μαστίζουν την κοινωνία.